ευχαριστώ. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, εδώ μαζί σας, μια υπέροχη παρέα. Να σου πω, θα σου προτείνουμε τον Ηλία εδώ για τα χορευτικά. Ηλία, okay. Από... Ναι, εμείς είμαστε λίγο εγώ γυροβίσιο εμείς, μιας και είναι ημέρες, κάναμε τα πολιτικά σου. Και πολιτικά. Ναι, χορεύουμε με τον τρόπο. Εντάξει, μια χαρά όμως, περάσαμε από τις εξετάσεις. Ήδη μου, θα ξανατραγουδήσουμε στη συνέχεια, πάμε όμως εδώ να καθίσουμε, να μας πεις και τα νέα σου. Εδώ ο κόσμος έχει μαζευτεί πάρα πολύ στην αρσετή. Εδώ και από κοντά και πολλές φωτογραφίες. Έλα από εδώ, να περάσουμε κάτω από την υπέροχη εδώ κουρτίνα μας. Επιστρέψαμε λοιπόν ζωντανά εδώ από το Marquee Beach Bar, εδώ στην περιοχή Μαζί. Λοιπόν, Ήδη μου, σήμερα για τον κατακλυσμό δεν σε έχουμε κάνει μουσκεμα ακόμη, το κρατάμε για το τέλος. Μας απειλεί σήμερα από την κατάλαβα, κρατάει τον ερωτήσει, θέλω και μας απειλεί. Το έχει ημέρα, το έχει ημέρα, δεν είναι εγώ, είναι ημέρα τέτοια. Ωραία. Λοιπόν, Ηλία μου, κάτσε, έλα εσύ από εδώ. Έλα. Κάνουμε εμείς εδώ τα δικά μας τα χορευτικά, επί του καναπέ. Ξέρεις, οι γυναίκες βολεύει καλύτερα από εδώ αέρας. Πες μας τα νέα σου. Πολλά είναι και αρκετά βεβαίως. Πρώτα απ' όλα το CD θα βγει στις 30 Μαΐου. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ. Τις μέρες, 24 έχουμε σήμερα. Ακριβώς. Και θα πω ότι θα κάνω και μία εμφάνιση στα MAD Awards. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, τα MAD Awards. Έχουμε ζήματα, θα στα πω μετά όλα. Μέσα Ιουνίου, αυτό για μένα είναι μεγάλη μου τιμή. Εξαιρετικά. Γιατί μεγάλη ευκαιρία. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά θέλω να δεις τι γίνεται εδώ και με τον κόσμο που έχει μαζευτεί και με τις φωτογραφικές μηχανές. Εδώ τα παιδιά τα οποία ήρθαν για να σε απολαύσουν από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά και φωτογραφίες εδώ και αυτόγραφα θα δώσει και απ' όλα. Οπότε βγαίνει τώρα σε πολύ λίγες μέρες, τέλος Μαΐου, καινούργια και ολοκληρωμένη δουλειά. Ναι. Και... θα είναι μέσα και τα δύο κομμάτια που έχουμε ακούσει και έχουν γίνει τεράστια επιτυχία. Βεβαίως. Πώς θα τα αφήσει απ' έξω. Πόσα κομμάτια θα έχει ο δίσκος? 7. Και έχει και άλλες συνεργασίες. Έχεις επαφθεί με το Σταβέντο? Όχι. Δεν σου αρκεί μία? Όχι, μου αρκεί. Έχει παρέα. Έχει κάνει το σουξέ του καλοκαιριού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς έγινε αυτή η συνεργασία, Ήδη μου? Θυμάστε που ήμουν στο X Factor και κάναμε μαζί το Μέσα Σου. Ναι. Και άλλα δύο κορίτσια, η Μαριάννα και η Ελένη, που είπαν άλλα τραγούδια. Τη μέρα κάτι μου πέταξε ο Μιχάλης και λέω... Κάτι σου είπε. Ωραία, χαίρομαι για αυτό. Ο Μιχάλης έχει δεσμό με μια Κυπρία και μάλιστα από τη Λάρνακα. Κοίτα, η Λία πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πού τα μαθαίνει. Πού τα μαθαίνει αυτό το παιδί. Αλήθεια λέω. Τι ρωτάς τώρα, θα μας τα πεις, Ο ίδιος μου το έχει πει, το ξέρω. Α, ωραία. Είναι ενημερωμένος, είναι εδώ μας. Αυτό μπορεί να είναι και παγίδα. Μας μεταφέρει. Δεν νομίζω, ήταν πολύ λέει ο Ηλίας. Σημαίνει ότι ισχύει. Εγώ μένα τουλάχιστον ό,τι μου έχει πει μέχρι σήμερα. Λέω για να το λέει ο Ηλίας, κάτι θα ξέρει. Και από εκείνη τη μέρα κάτι κατάλαβα, αλλά πέρασε καιρός με την αγώ και τυχαίνει να μου κάνει αυτή την πρόταση και την οποία χάρηκα πολύ να δεχτώ, γιατί όχι, και ήταν και πέρα. Τι περίμενες εσύ αυτή την επιτυχία μετά το παιχνίδι? Για να είμαι ειλικρινής... Γιατί είναι σημαντικό να συνεχίσεις να κάνεις πράγματα και εκτός παιχνιδιού. Γιατί μέχρι εκεί όλα καλά. Ναι. Υπάρχει μια υποστήριξη, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι προγραμματισμένα. Η προβολή, όλα αυτά, όπως και πέρα είναι μετά από την εταιρεία. Ακριβώς. Το πιο σημαντικό είναι μετά από το παιχνίδι τι γίνεται. Για να είμαι ειλικρινής, από που άρχισα με οδησιών και όλα αυτά, δεν περίμενα να φτάσω μέχρι εδώ. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν θα πήγαινε ένα X-Factor. Αυτό, με αυτή τη ιδέα έχει αρχίσει. Από τη στιγμή που μπήκες όμως και μετά το φαντάστηκες ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να ανεβείς. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει, δηλαδή ήταν όλα πιθανά. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που γίνεται τώρα, δηλαδή αφισώνει μια δισκογραφική δουλειά και συνεργασίες, όλες αυτές οι εμφανίσεις που για μένα ήταν όνειρα ζωής. Βεβαίως. Πώς τα συνδυάζεις όμως και με το σχολείο σου και με τα μαθήματά σου και πράγματα που θες να κάνεις και στον ελεύθερο σου χρόνο, γιατί ακόμη είσαι πολύ νεαρή ηλικία. Η αλήθεια είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα. Και φάει ζόρι. Κουραστικά. Όμως επειδή ξέρω ότι είναι απαραίτητο το σχολείο, δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω. Όπως απαραίτητο για μένα προσωπικά είναι και το τραγούδι. Γιατί το αγαπάω πάρα πολύ, όπως και να το κάνουμε, άμα δεν έχω το τραγούδι δεν μπορώ. Οπότε κάνω υπομονή και αυτό που κάνω, οπότε τα συνδυάζω. Ξέρεις, επειδή σε αυτό το χώρο πολλοί αυτοί που μπορεί να βρεθούν γύρω σου και να σου φτιάξουν μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα,
και να σου παρουσιάσουν πράγματα. Και ώστε... το αντίστρο, βέβαια. Ναι, να σε απορροφήσει πάρα πολύ αυτό. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι γύρω σου, οι οποίοι φροντίζουν να σου λένε τις αλήθειες. Πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους που να σου λένε τις αλήθειες πάντα. Σίγουρα. Πάνω απ' όλα είναι η οικογένειά μου. Mm-hmm. Αυτοί που μου λένε την αλήθεια και θέλουν το καλύτερο για μένα. Οι φίλοι μου και εγώ πάμε όλη η οικογένεια, όλοι οι συγγενείς. Δηλαδή από την αρχή είχα μεγάλη εμπιστοσύνη. Φίλοι, εξαδέρφες, εξαδέρφια. Γιαγιά, παππούς, δεν σας τα πούμε. Η γιαγιά, τι σου λέει η γιαγιά. Η γιαγιά είναι περήφανη τόσο και ο παππούς, άσε κλάματα. Συγκινούνται. Ναι, σίγουρα. Βέβαια, είναι στο X Factor είχαν έρθει. Όχι. Θα ερχόντουσαν, αλλά έφυγα, δυστυχώς. Αλλά ήταν να μην αλλήσει και εμείς. Σε βλέπουν από κοντά, σε καλώ σου και βοηθήκες και αλλιώς οι περισσότεροι παίκτες που κάνουν καριέρα μετά από αυτά τα παιχνίδια δεν είναι αυτοί που έχουν βγει πρώτοι. Νομίζω ότι αυτό είναι γεγονότα. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν βγει πρώτοι που έχουν... Και ήταν μέχρι τώρα, μέχρι στιγμής. Βεβαίως, θεωρώ ότι η μεγαλύτερη καριέρα την έχει κάνει η Ραλία Χριστίδου, είναι προσωπικό γούστο. Μετά από αυτήν έχει κάνει ο Πετρέλης, έχει κάνει ο Καραμπότης. Και ήταν αυτοί που είχαν βγει νικητές στα παιχνίδια. Από αυτά τα παιχνίδια ο Λούκας Γιώργας, το X Factor το 1. Ήταν ο Λεωνίδας Μπαλάφας στο Fame Story 4. Ήταν κάτσα τη συνιστώ τώρα. Και η Αμαλία Κουστάκη στο Dream Show 2. Ναι. Άνθρωποι οι οποίοι πια δεν είναι όντως.